μια λεπτομερή ανασκόπηση όλων των έργων που είναι ενταγμένα στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο 2014-2020. Και διαπιστώσαμε ότι τα έργα εξελίσσονται εντός των διαγραμμάτων. Καταλαβαίνω απολύτως την αγωνία του Περιφερειάρχη για την Αμφίπολη, γιατί για να μην ξεχνιόμαστε, προσωπικά ο Περιφερειάρχης και προφανώς η Περιφέρεια ήταν αυτοί οι οποίοι στήριξαν το μνημείο από την αρχή μέχρι το τέλος, αδιάλειπτα και συνεχώς και μετεπιτάσεως. Επομένως, κατανοώ απολύτως την αγωνία του. Η πρώτη φάση αυτή, η οποία είναι ενταγμένη στο τρέχον ΕΣΠΑ, προχωρεί ικανοποιητικά. Όπως είπα, σέβομαι απολύτως την αγωνία του για επιτάχυνση. Οι υπηρεσίες του Υπουργείου θα προσπαθήσουν να ικανοποιήσουν αυτή την αγωνία του Περιφερειάρχη και να σας πω ότι επειδή αναγνωρίζουμε, όχι τώρα, αναγνωρίζαμε πάντα ότι η Αμφίπολη είναι ένας μείζων αρχαιολογικός χώρος, ότι δεν είναι μόνο ο Δήμος Καστά, αλλά είναι ολόκληρη η ευρύτερη περιοχή της Αμφίπολης, στο Ταμείο Ανάκαμψης έχουμε εντάξει έχουμε καταθέσει και είναι θέμα ημερών η ένταξή τους, δύο έργα. Το ένα είναι η ανάδειξη της ξύλινης γέφυρας και όπως έχω πει και άλλη φορά, είναι ένα μοναδικό μνημείο. Είναι μια γέφυρα η οποία έχει σωθεί από τον 5ο αιώνα και περιγράφεται από τον Θουκυδίδη. Και ένα σημαντικό κονδύλι, αυτό είναι η γέφυρα, είναι περίπου ένα 200, και ένα σημαντικό κονδύλι 800.000 που ενισχύει το πρόγραμμα των πολιτιστικών διαδρομών στην Ακρόπολη και στον χώρο της Παλαιοχριστιανικής Βασιλικής.